Η ατομική σωτηρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το τίμημα της σωτηρίας όλων των άλλων, τονίζει στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Αναφερόμενος στην δύσκολη χρονιά που αποχαιρετούμε, τόνισε ότι ήταν μια οδυνηρή αλλά και χρήσιμη εμπειρία που ανέδειξε τη συλλογική τροτότητά μας, για την οποία το μόνο φάρμακο είναι και πάλι η συλλογική αντιμετώπιση. Ο κύριος Ελισάφ αναφέρθηκε και στην ελπίδα που φέρνει το εμβόλιο για το 2021, επισημένοντας ότι και αυτή τη φορά η ελπίδα έρχεται και πάλι χωριστά για τον καθένα, αλλά είναι ταυτόχρονα μεστή ανθρωπιστικών δεσμεύσεων. Αγαπητοί μου συμπολίτες, το 2020 έφυγε. Έφυγε ένας δύσκολος χρόνος για όλο τον κόσμο. Έφυγε και μας άφησε μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Η ως τώρα αίσθηση της παντοδυναμίας ως άτομα, κράτη, έθνη και οικουμένη κατέρευσε. Η προσδοκία μιας διαρκώς επιδοτούμενης ευτυχίας γύρισε ανάποδα. Η πικρή γεύση της απώλειας συνανθρώπων μας και ο τρόμος πλημμύρισαν το παρόν μας και διείσδησαν και διεισδύουν και στο μέλλον μας. Χρεωθήκαμε μια επώδυνη και εφιαλτική μνήμη και μαζί με μια καχεκτική ελπίδα. Πιστωθήκαμε όμως μια χρήσιμη αλλά οδυνηρή εμπειρία, τη συλλογική τροτότητά μας, για την οποία το μόνο φάρμακο είναι και πάλι η συλλογική αντιμετώπιση ή τη η κοινωνική ευθύνη. Το 2021 έρχεται. Έχουμε ολόψυχα τις πιο θερμές ευχές μου σε όλες και όλους για ένα καλύτερο χρόνο. Ιδιαίτερα όμως εφέτος σας μην αρκεστούμε μόνο στις ευχές. Το 2021 έρχεται επιφορτισμένο με ένα εξίσου δυσβάσταχτο χρέος. Να θυμόμαστε. Να μην λησμονήσουμε τον εφιάλτη που καραδοκεί πάντα και να μην λησμονούμε την επώδυνη εμπειρία που ως υποθήκη μας άφησε ο χρόνος που έφυγε, πως οι συλλογικές απειλές μόνο με τη συσπήρωση όλων μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ο καταστροφικός ιός, εκτός από τον τρόμο, μας δίνει και την ευκαιρία να επαναστοχαστούμε στη διαμόρφωση ενός επόμενου κόσμου όπου η αλληλεγγύη μας θα επεκτείνεται και στον κάθε άλλο, με έμφαση στον πλέον ανίσχυρο, όπου η ατομική δράση θα αναγνώριζε τα πρωτεία της συλλογικής δράσης και όπου το ατομικό καλό θα άφηνε χώρο προβαδίσματος και στο κοινό καλό. Εύχομαι το 2021 να αναδειχθεί ανάχωμα του άγχους που περνάμε. Ήδη στη σχεδόν αξιμέρωτη νύχτα του 2020 αρχίζει να ροδίζει απόμακρα η ελπίδα του νέου χρόνου εξαιτίας του εμβολίου. Μόνο που αυτή τη φορά η ελπίδα έρχεται πράγματι και πάλι χωριστά στον καθένα. Είναι όμως ταυτόχρονα μεστή ανθρωπιστικών δεσμεύσεων. Δεν ξεκινάει πρώτα από τη σωτηρία των εχόντων και κατεχόντων. Η ιεραρχή της ανάγκης και αρχίζει από εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο. Δεν εγγυάται καμιά ατομική σωτηρία αν παράλληλα δεν διασφαλιστεί και η σωτηρία όλων των άλλων, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικότητας. Και ανοίγει μια πλατιά λεωφόρο της δημοκρατίας σε πλανητικό επίπεδο όπου χωρούν όλοι. Με την εντολή ότι σε τούτον τον ενοποιημένο κόσμο, μόνο αν συστρατευτούμε όλοι μας προς την ίδια κατεύθυνση, μόνο τότε μπορούμε να σωθούμε και να σώσουμε. Και θα τον αλλάξουμε αφού και εμείς αλλάξουμε. Αυτό είναι το περιεχόμενο μιας πραγματικής ελπίδας. Να ενσαρκώσουμε τον πανανθρώπινο λόγο των ημερών σε πράξη. Και να πιστούμε αλλά και να πείσουμε ότι στη διευρυμένη αυτή σχεδόν πλανητική συνύπαρξη η ατομική σωτηρία όπως και η ατομική ελευθερία μπορεί να αποκτηθεί μόνον με το τίμημα της σωτηρίας και της ελευθερίας όλων των άλλων. Μόνο έτσι η ελπίδα για ένα καλύτερο 2021 αποκτά σάρκα και οστά. Έχουμε ολόψυχα. Χρόνια πολλά και ευτυχέστερο το 2021. Να είναι το 2021 το έτος που θα δώσει τέλος στα δεινά που προκάλεσε σε όλους μας η πανδημία του κορονοϊού, εύχεται η παράταξη Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, σημειώνοντας ότι το 2020 ήταν μια χρονιά που σημάδεψε την ανθρωπότητα. Ας αναλογιστούμε όμως ταυτόχρονα την ευκαιρία που μας δόθηκε να αναθεωρήσουμε πράγματα και καταστάσεις, με στόχο από εδώ και στο εξής να βάζουμε στην πρώτη γραμμή όσα πραγματικά έχουν αξία στη ζωή μας, την υγεία, την αγάπη, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπό μας. Οφείλουμε έμπρακτα όλοι να δείξουμε την αγάπη για τον τόπο μας και τη χώρα μας, γιατί βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σημειώνει μεταξύ άλλων η παράταξη Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα.
Την ευχή του 2021 να είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας εκφράζει και η Δημοτική Παράταξη Γιάννενα Τώρα που συνοδεύει τις ευχές της για καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και ευημερία με αναφορές στον κορονοϊό και τις επιπτώσεις του. Φέτος δεν αποχαιρετούμε τον παλιό τον χρόνο νιώθοντας τον χωρισμό του πόνου, αλλά τον αποχαιρετούμε με τη χαρά και την ελπίδα πως πράγματι ο νέος χρόνος θα μας φέρει όσα στερηθήκαμε σε συνθήκες εγκλεισμού, υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, αναφέρει και καταλήγει. Ας ευχηθούμε το 2021 να είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας που προξένησε τόσα δεινά στην ανθρωπότητα, να είναι το ξεκίνημα μιας δημιουργικής εποχής και η αφετηρία της επανεκκίνησης της ζωής μας. Στη νέα χρονιά που χαράζει, ίσως είναι ευκαιρία να αλλάξουμε νοοτροπία και στάση ζωής και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, τονίζει η παράταξη Γιάννενα Τώρα. Ευχές για μια καλή νέα χρονιά που θα φέρει σε όλους ευτυχία, χαρά, αγάπη και ελπίδα, μεταφέρουν με μήνυμά τους ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας Νίκος Γκόντας, η Δημοτική και Τοπική Σύμβουλη της Παράταξης. Ας έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους όσους άοκνα στο χώρο της υγείας παλεύουν μέρα νύχτα και κάτω από αντίξωες συνθήκες πολλές φορές να πολεμήσουν αυτόν τον ύπουλο εχθρό που ενέσκυψε στις ζωές μας. Μόνη μας ελπίδα η επένδυση στην αισιοδοξία για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Αυτή η νέα χρονιά να καλύψει όλα τα κενά που δημιούργησε το 2020 και να μας οπλίσει με υπομονή για να γυρίσουμε σελίδα και να επιστρέψουμε όλοι στην κανονικότητα, αναφέρεται στο μήνυμα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας.